나는 누워 나는 some people living their life in bottles. When they had the golden flashback, no every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to kill. Καλησπέρα φίλοι μου από το κανάλι Tech Garbages. Σήμερα θα κάνουμε ένα βιντεάκι σχετικά με το μικρόφωνο, το Tracer Pro Studio, το οποίο έχουμε κάνει βέβαια και στο παρελθόν, αλλά μετά από πολλές ερωτήσεις και σχόλια που κάνετε όσο στο YouTube αλλά και στο Facebook, με ρωτάτε πολλοί από εσάς για τις ρυθμίσεις και καλά κάνετε, γιατί στο προηγούμενο δεν έχουμε αναφέρει καθόλου για το setup και τα σχετικά. Να ξεκινήσω αρχικά με ένα βίντεο που είδα τις προάλλες, ελληνικό και αυτό, στο YouTube, το οποίο λέει ότι το συγκεκριμένο μικρόφωνο, για άλλη μια φορά, όπως εκείνα τα πολωνικά που υπάρχουν στο YouTube, γιατί δεν υπάρχει ούτε στα αγγλικά ούτε κανένα άλλο, λέει ότι το μικρόφωνο για άλλη μια φορά δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς ξεχωριστή κάρτα ήχου ή χωρίς κάποιο έξτρα πρόγραμμα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στην δική μας περίπτωση, γιατί όπως βλέπετε και ακούτε, το μικρόφωνο λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το έχω κοντά μου. Θα το πάω και λίγο πιο μακριά για να δείτε πώς ακούγεται. Διαφορά δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν θέλετε π.χ. να το έχετε πιο μακριά, να μην φαίνεται. Θέλει να έρθει ένας φίλος σας να κάνετε μαζί κάποιο βίντεο, να τραγουδήσετε κτλ. Αυτές εδώ είναι οι δυνατότητες του. Αυτό είναι το πολύ κοντά. Εννοείται ότι μπορείτε να πάτε να μιλήσετε και πάνω στο μικρόφωνο, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ καλή απόσταση. Όπως επίσης θα σας δείξω και ότι μπορείτε να τραγουδήσετε κιόλας, είτε να κάνετε οτιδήποτε. Μπορείτε δηλαδή να ακούτε τη φωνή σας μέσα από το... να τραγουδάτε, να μιλάτε δηλαδή το μικρόφωνο και να ακούτε είτε από τα ηχεία είτε από ακουστικά. Βέβαια, αυτό που είναι λίγο μείον σε αυτή την περίπτωση είναι ότι όταν δυναμώσει αρκετά τα ηχεία αρχίζει λίγο να μικροφωνίζει και δεν είναι τόσο πολύ ευχάριστο. Αν το ψάξετε όμως, σίγουρα θα μπορέσετε να το φέρετε στα μέτρα σας. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τις ρυθμίσεις αυτές. Λοιπόν, κλασικά όπως όλα τα Windows 7, 8, 8,1 και στα 10, πίνακας ελέγχου, πηγαίνουμε υλικό και ήχος, στην καρτέλα ήχου και μας ανοίγει αυτό το παράθυρο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό που είμαστε πηγαίνουμε στην καρτέλα που λέει Recording μάλλον, όποιο σωστά. Λοιπόν, μία μικρή παρένθεση να κάνω εδώ. Όπως βλέπετε, δείχνει το μικρόφωνο High Definition Audio Device, το οποίο είναι το συγκεκριμένο, το Tracer Pro Studio. Και ακριβώς από πάνω λέει πάλι Microphone, το οποίο είναι της κάμερας. Σε περιπτώσεις λοιπόν αρκετές, τι γίνεται? Μπαίνουμε π.χ. σε ένα third party πρόγραμμα άκυρο, πέρα π.χ. από αυτό που ηχογραφούμε ή από το default που έχουμε θέσει ήδη τα Windows. Εμείς νομίζουμε ότι ηχογραφεί και γράφει από αυτό το μικρόφωνο, αλλά κάποιες φορές γράφει από την κάμερα γιατί έχουμε επιλεγμένο το μικρόφωνο της κάμερας. Οπότε τι κάνουμε? Αν π.χ. είναι επιλεγμένο, τώρα στη δική μου περίπτωση είναι το μικρόφωνο, πείτε ότι είναι η κάμερα και θέλουμε να το κάνουμε κύρια συσκευή αναπαραγωγής φωνής, πατάμε δεξί κλικ, Set as default device, επιλογή σαν κύρια συσκευή. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις ρυθμίσεις. Κάνουμε κλικ στο μικρόφωνο το οποίο έχουμε προεπιλογή και πατάμε ιδιότητες. Λοιπόν, στην καρτέλα Listen εμφανίζει αυτό εδώ το κουτάκι. Αν το πατήσουμε, ακούμε τη φωνή μας από τα ηχεία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Το πατάω. Καλησπέρα σας. Ναι, πρέπει να πατήσω και Apply. Καλησπέρα σας. 1-2, 1-2. Λοιπόν, το δυναμώνω τώρα. Αν το βάλω πάρα πολύ δυνατά, κάνει λίγο έναν περίεργο ήχο σπαστικό. Μπορείτε να το βρείτε βέβαια εσείς. Δεν ξεχνάμε εννοείται να ξεκλικάρουμε μετά τη συσκευή για να μην έχουμε το echo. Τώρα βέβαια θα ακούτε και το δικό μου echo, γιατί ακούγεται και ο ήχος στον υπολογιστή και από τα ηχεία, οπότε τον ακούτε δύο φορές. Αυτά όσον αφορά
Όποιος θέλει να κάνει ένα τύπου καραόκε ή να ακούσει τη φωνή του ή να τραγουδήσει στο σπίτι του, νομίζω είναι λίγο καλύτερα με τα ακουστικά. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο ό,τι αφορά την ένταση του μικροφόνου. Λοιπόν, εγώ όταν αγοράσα το μικρόφωνο, το έβαλα πάνω για πρώτη φορά και έμεινα λίγο, μην πω τη λέξη, βρέθηκα λίγο προεκπλήξεως, γιατί ενώ είχα διαβάσει καλά σχόλια, το μικρόφωνο δεν ακουγόταν σχεδόν καθόλου. Οπότε έψαξα λίγο, μόνος μου βέβαια, γιατί τα βιντεάκια, τα πολωνικά που έχει στο YouTube δεν βοηθάνε ιδιαίτερα. Και τι γίνεται στην περίπτωση. Αν πάμε πάλι, έχουμε κλικαρισμένο το μικρόφωνο. Πάμε στην καρτέλα ιδιότητες και στην καρτέλα levels, επίπεδα. Στη δική μου περίπτωση, η πάνω μπάρα που λέει microphone ήταν περίπου κάτω από τη μέση, ήταν κάπου εδώ. Και το boost στα decibel ήταν πάλι κάπου εδώ, περίπου στα 10 decibel. Οπότε αυτό ήταν ο λόγος που δεν ακούγανε καλά. Ανέβασα λοιπόν την ένταση και όλα ήταν μια χαρά. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω τώρα που το βλέπω, και γενικά μετά το format και όποιος δεν το έχει κάνει, πάλι με τον ίδιο τρόπο πηγαίνουμε στην καρτέλα communications και από προεπιλογή έχει την πρώτη, νομίζω, τα Windows. Οπότε τι γίνεται, αν θέλουμε π.χ. Μας παίρνει κάποιος με Skype ή ακούμε μουσική ή οτιδήποτε, αν έχει την πρώτη επιλογή, αυτόματα τα Windows χαμηλώνουν την ένταση του μικροφόνου. Και εντάξει, πολλές φορές δεν το θέλουμε αυτό, ή το αντίθετο, χαμηλώνουν δηλαδή τον ήχο για να ακούγεται τη φωνή. Οπότε επιλέγετε την τελευταία επιλογή που λέει Do Nothing και πατάτε Apply και OK. Πάμε λίγο να σας δείξω ό,τι αφορά λίγο το πρόγραμμα που κάνω εγώ record, για να δείτε λίγο τι εννοώ. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ το Streamlabs OBS όπως βλέπετε. Επίσης να προσθέσω ότι το μικρόφωνο, βλέπετε εδώ, δεν είναι τέρμα από το πρόγραμμα. Το έχω βάλει να φτάνει στα σημεία που αρχίζει και κυτρινίζει. Δηλαδή μπορείτε, αν θέλετε, να το πάτε πιο μακριά και να αυξήσετε αυτή την μπάρα, να την πάτε τέρμα και να έχετε ακόμα περισσότερη ένταση στο μικρόφωνο. Εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένος με το σημείο που το έχω βάλει. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο περίπου. Έχω βάλει κάποια φίλτρα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να φτιάξει λίγο τη φωνή, τη ροή του ήχου κτλ. Πατάμε στο γρανάζι λοιπόν και πάμε στα filters. Λοιπόν, θέλω να το δείτε καλά. Όποιος θέλει να κάνει το αντίστοιχο, κοιτάει το βίντεο ακριβώς τις ρυθμίσεις, π.χ. το noise suppression είναι στο μείον 30. Το noise gate είναι close threshold, open threshold. Αυτό τι γίνεται. Σε κάποια άλλα βιντεάκια το δείχνουμε με διαφορετικές ρυθμίσεις. Αυτό και καλά στην ουσία, αν το βάλεις πιο πολύ ή πιο λίγο, αρχίζει και μειώνει τους ήχους στο παρασκήνιο. Δηλαδή, αν σταματήσω εγώ να μιλάω, κλείνει για κάποια δευτερόλεπτα το μικρόφωνο. Αυτό τι γίνεται, το κάνουμε για να γλιτώσουμε τους ήχους στο παρασκήνιο. Τώρα βέβαια εγώ δεν το έχω ρυθμίσει τόσο. Π.χ. αυτός ο ήχος ακούγεται που είναι από το keyboard. Αν το ψάξετε λίγο και το βρείτε στα μέτρα σας, μπορείτε να το αποφύγετε αυτό. Εμένα δεν με βόλεψε ιδιαίτερα, οπότε το έχω αφήσει όσο έχει. Το compressor βάζετε αυτά εδώ πέρα όσο έχουν. Αν θέλετε πάντα μιλάμε να έχετε την ποιότητα ήχου που ακούτε τώρα αυτή τη στιγμή από μένα. Τα βάζετε όπως είναι εδώ και το τελευταίο είναι το compressor limiter, το οποίο και αυτό βάζετε τα settings όπως είναι εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα φίλτρα έχω εγώ. Τώρα αντίστοιχες ρυθμίσεις για όποιους χρησιμοποιούν το απλό OBS και όχι το Streamlabs είναι παρόμοιες. Να σας δείξω και κάτι άλλο που μπορείτε να σας ενδιαφέρει. Υπάρχει αντίστοιχο βιντεάκι στο YouTube, το οποίο και εγώ βοηθήθηκα από αυτόν τον κύριο, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, μην γελάσετε με το σκουφάκι. Το οποίο δείχνει ακριβώς, να βάλω και λίγο φούσκλο να φαίνεται καλύτερα, γιατί ο κυριούλης εδώ δεν έχει πολύ καλή ανάλυση. Και πιο κάτω δείχνει ακριβώς τις ρυθμίσεις
για να μπορέσετε να το σετάρετε κι εσείς όπως πρέπει. Καλό θα ήταν να ακούτε, εγώ τώρα δεν έχω κλείσει τον ήχο γιατί δεν φαίνεται πολύ καλά η ανάλυση. Ακούτε και βλέπετε τι λέει ακριβώς εδώ ο Χοντρούλης φίλος μας. Και είναι κάτι έξτρα για να μπορέσετε να κάνετε άλλη μία ρύθμιση. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το μικρόφωνο είναι μια χαρά. Δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνετε κάτι παραπάνω. Δηλαδή μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε στούντιο, σε... θέλετε να τραγουδήσετε, θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σε κάποιο στούντιο, θέλετε να ακούσετε τη φωνή σας, για gaming, με τους φίλους σας, οτιδήποτε. Είναι μια χαρά. Το μικρόφωνο είναι της τάξης των 60 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω αν έχει ανέβει η τιμή του και αυτά. Είναι πάρα πολύ καλό. Και μη διστάσετε να έχετε απορίες, μπορείτε να μου στέλνετε και στο κανάλι και στο Facebook για να με ρωτήσετε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να σας πω. Για όσους έχουν απορία αν έχει έξτρα φίλτρο, υπάρχει άλλο ένα που μπαίνει έξτρα, ένα στρογγυλό σασίτα, το οποίο εμένα δεν με βολεύει, με ενοχλεί. Γι' αυτό έχω προσθέσει μόνο αυτό, ενώ αν δείτε στα προηγούμενα βιντεάκια και στα live που κάνουμε, δεν έχω το σουγκάρα γι' αυτό, αλλά ψάχτηκα λίγο τώρα τελευταία και είδα κάποια βιντεάκια και σου μειώνει λίγο τις βαριές λέξεις τύπου όταν λες το πι, πι, φι, δηλαδή συνήθως το πι, όταν λες τις βαριές λέξεις και είσαι πάρα πολύ κοντά, λίγο τη σκόβει, ενώ άμα το βγάλεις είναι λίγο πιο έντονο. Όπως επίσης, ανάλογα και το πόσο κοντά ή πόσο μακριά το έχετε, μειώνεται και λίγο αυτό που ακούτε, λίγο την ανάσα σας, δηλαδή όταν θα κάνετε ηχογράφηση και είστε π.χ. εδώ πέρα, σίγουρα θα ακούτε αυτό, την ανάσα και στην επιστροφή του ήχου. Και για όσους θέλουν, μπορώ να σας δείξω και κάτι άλλο. Υπάρχει άλλο ένα βιντεάκι το οποίο, θα σας δείξω εδώ πέρα τι εννοώ. Είναι, λέγεται How to make your microphone sound better, no Audacity. Το οποίο το κατεβάζετε εννοείται ξεχωριστά. Δείχνει εδώ ακριβώς ότι, πώς να σας δείξω. Π.χ. πιάνουμε αυτή τη, το τετραγωνάκι, το πορτοκαλί, κόκκινο, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Και το κουνάμε μέσα στο τετράγωνο και ανάλογα αν θέλουμε πιο μπάσο ή πιο light να ακούγεται η φωνή μας, το βάζουμε στο σημείο που θέλουμε, αυξάνουμε εδώ και τα decibel. Εντάξει, σίγουρα έχει άλλες ρυθμίσεις. Ψαχτείτε λίγο και μόνοι σας, δεν κάνει κακό. Και έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε το μικρόφωνο στα μέτρα σας. Εγώ το έχω φέρει στα δικά μου μέτρα. Οτιδήποτε θέλετε εσείς, εννοείται το αλλάζετε. Ελπίζω να σας βοήθησα με τις ρυθμίσεις και τα σχετικά. Δεν είναι κάτι δύσκολο και μην βλέπετε άσχετα βιντεάκια που λένε ότι το μικρόφωνο δεν παίζει και θέλει ξεχωριστές κάρτες ήχου κτλ. Έχει ένα jack, το βάζετε στην πίσω θύρα του υπολογιστή που είναι η θέση για το μικρόφωνο. Το συνιστό, μην το βάλετε σε μπροστινές, θα χάσετε σίγουρα σε απόδοση. Το αναγνωρίζει κανονικά σαν μια συσκευή εισόδου και δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και subscribe και να βαράτε το καμπανάκι στο κανάλι και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.